Τάκης Χαραλαμπίδης. Το παιχνίδι ανάμεσα στο Χαϊδάρι και τον Πολαργό έχει ολοκληρωθεί με νικήτρια τη φιλοξενούμενη ομάδα με 2-1, η οποία παίρνει και την πρόκριση για την τρίτη φάση του κυπέλου ΕΠΣΑ. Μαζί μας έχουμε τον Σπύρο Μόχλα, τεχνικό του Πολαργού, ο οποίος, Σπύρο, από εκεί που έχανε στο πρώτο μέρος, μέσα σε λίγα λεπτά ανέτρεψε το παιχνίδι και το κράτησε. Πώς το είδες εσύ το παιχνίδι, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καταρχήν θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί όταν παίζεις με μια τόσο ιστορική ομάδα και σε μια τόσο δύσκολη έδρα, πρέπει να έχεις πάρα πολλά ψυχικά αποθέματα για να μπορέσεις να γυρίσεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Θέλω να τους δώσω πραγματικά πολλά συγχαρητήρια, γιατί μπορέσαν και ανταπεξέλθαν σε όλες τις δυσκολίες. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε κάποιο γκολ, ήταν ένα παιχνίδι δύναμης, είναι δύο ποιοτικές ομάδες, δύο πολύ καλές. Ωστόσο, ευτυχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε πιο, ας το πω, σοβαροί. Καταφέραμε με δύο φάσεις γρήγορες, γυρίσαμε το παιχνίδι. Οπότε, ευτυχώς πήραμε για μας την νίκη. Και είναι μια νίκη με ανατροπή σε δύσκολη έδρα που ίσως στέλνει ένα μήνυμα ότι ο Χολαργός θα πρωταγωνιστήσει και φέτος. Μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό? Τέτοιες νίκες, έχοντας σαν παρακαταθήκη το περσινό πρωτάθλημα, τέτοιες νίκες μας δίνουν περισσότερη δυναμική, γιατί όταν μπορεί σε μια τόσο δύσκολη έδρα, με τόσο καλή ομάδα και τόσο καλό προπονητή, να γυρίσει το αποτέλεσμα και να πάρει την πρόκληση, σίγουρα είναι κάτι πολύ θετικό για μας. Δείχνει ότι έχουμε ακόμα το μέταλλο του πρωταθλητή. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και με υγεία πάνω απ' όλα στους ποδοσφαιριστές. Να είστε καλά.